Κατά την παραμονή μας στην Κάλυμνο, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο χορό. Ένα χορό που αναδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής και της θέλησης του ανθρώπου. Οι ντόπιοι το ονομάζουν χορό του μηχανικού. Ο συγκλονιστικός αυτός χορός αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους φουγγαράδες που χτυπήθηκαν από την νόσο των Δυτών. Χορό αυτό εισήγαγε μόλις το 1952 στη σχολή της Ζώρα Στράτου ο Καλύμνιος Θεόφιλος Κλονάρης. Γιος Φουγγαρά και ο ίδιος εμπνεύστηκε το χορό αυτό από τα ίδια του τα βιώματα. Όταν ως πιτσιρικάς έβλεπε τους πιασμένους, όπως λέγανε από την όσο των Δυτών Φουγγαράδες, να προσπαθούν σχεδόν παράλυτοι σε μια υπέρβαση της ψυχής να χορέψουν. Μεταγενέστερα το πήρανε, ας πούμε, και άλλοι χορευτές εδώ στην Κάλυμνο και μέσα σε αυτούς τώρα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, το χορεύω εγώ. Για να χορέψεις ένα τέτοιο χώρο πρέπει να έχεις βιώματα. Να προέρχεσαι από μια οικογένεια σφουγγαράδων, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις από μόνος σου εάν δεν βγαίνει από μέσα σου και αν δεν ξέρεις και δεν έχεις βιώματα πώς προκαλείται αυτή η νόσο. Τρίτη πάρτη, όταν κάνουμε το πέσιμο και σηκωνόμαστε πάνω, θέλει να πει ότι εγώ δεν το βάζω κάπου. Πετάω τον μπαστούνι, δεν το χρειάζομαι και έτσι που είμαι μπορώ να ανταπεξέλθω σε όποιες δυσκολίες της ζωής μου παρουσιαστούν. Αυτό θέλει να υποδηλώσει ο χορός. Είναι ένας φόρος τιμής και πιστεύω ότι αυτός ο χορός αντιπροσωπεύει αυτούς που χαθήκανε, αυτούς που εξακολουθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και προσωπικά εγώ, ας πούμε, για αυτούς τους ανθρώπους, όσο βαστάνε τα πόδια μου και αντέχω, ας πούμε, θα εξακολουθώ να τον κάνω το χορό αυτό, γιατί είναι και λίγο. Είναι κάτι αυτό. Καταπληκτικό, συγκινητικό, είναι κάτι φοβερό. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.